Χαίρετε κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στην παρέα μας, τηλεοπτικά και να είστε πάντοτε καλά. Η εκπομπή εμείς και ο κόσμος μας αυτή την ώρα μαζί σας και για μία ώρα. Και να είστε πάντοτε καλά, μας τιμάει η παρουσία σας. Δύο ώρες ραδιοφωνικά το πρωί εμείς, 8 με 10 στο πρώτο πρόγραμμα, στους 97,2. Και τώρα άλλη μία ώρα τηλεοπτικά, στο Rik 1 και στο Rik Chat, στα 4 σημεία του ορίζοντα. Καλώς ήρθατε, γη όπου γης Έλληνες, και να είστε πάντοτε καλά και από δημή μας. Η 14η Σεπτεμβρίου εκκλησιαστικά εορτάζεται με την παγκόσμια ύψωση του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού. Η γιορτή είναι αρχαιότατη και μία από τις δεσποτικές γιορτές, τις γιορτές δηλαδή, τις αφιερωμένες στο Δεσπότη Χριστό. Το Ευαγγέλιο που διαβάζεται στη Θεία Λειτουργία είναι το ίδιο που διαβάζεται και στη Μεγάλη Παρασκευή. Αυτή συνδέεται με μεγάλα ιστορικά γεγονότα της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας, γι' αυτό έχει πανηγυρικό χαρακτήρα. Συγχρόνως όμως αναφέρεται στη Σταύρωση και το θάνατο του Κυρίου, γι' αυτό και ετοιμάται με αυστηρή νηστεία όπως και η Μεγάλη Παρασκευή. Γι' αυτό το νόημα και τη σημασία της παγκόσμιας ύψωσης του Τιμίου Σταυρού, του Ζωοποιού. Στο στούντιο μαζί μας ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Μεσαωρίας Γρηγόριος. Καλώς ήρθατε, την ευχή σας, ευχαριστώ που είστε εδώ. Σας χαιρετώ και εσάς και τους αγαπητούς τηλεθεατές μας. Είναι χαρά και τιμή μου που είμαι μαζί σας. Παρακαλώ να έχει την καλοσύνη ένα εισαγωγικό σημείωμα για αυτή την ευλογία, αν θέλετε, που γεννιέται μέσα από αυτά τα δύο θαύματα, της Ανεβραίσεως αλλά και της δεύτερης ύψωσης του Τιμίου Σταυρού. Παρακαλώ. Ακριβώς ο λειτουργικός χρόνος στην Εκκλησία μας έχει λογική και οι Άγιοι Πατέρες, οι τα πάντα καλώς διαταξάμενοι, όρισαν ένεκα και των ιστορικών γεγονότων που είπατε, το πρώτο με την έβρεση, τη θαυμαστή έβρεση του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού από την Ισαπόστολο Αγία Ελένη το 326-27. Μάλιστα. Και αργότερα πάλι τη θαυμαστή έβρεση και επιστροφή του Ιερού και Πανίερου Κοιμηλίου του Τιμίου Σταυρού επί του Αυτοκράτορος Ηράκλειτου. Μάλιστα. Το 628 μετά Χριστό. Μάλιστα. Έτσι λοιπόν η Εκκλησία μέσα σε αυτή τη λογική του λειτουργικού χρόνου 40 μέρες μετά τη μεγάλη εορτή της μεταμορφώσεως του Σωτήρος Χριστού, η οποία εορτάζεται 6 Αυγούστου, όρισε να τιμάται αυτό το γεγονός για να γνωρίζουμε ότι πέρα από μορία και σκάνδαλο για τους εκτός το σύμβολο του Σταυρού, εντός της Εκκλησίας ένεκα του ότι πάνω σε αυτό εσταυρώθη ο Υιός και Λόγος του Θεού και Υιός του ανθρώπου, ο Σωτήρας και Λυτρωτής του κόσμου, ο οποίος σώζει τον λαόν του και την κληρονομία του, δηλαδή ολόκληρη την χτίση, επανερχόμενος ως Θεάνθρωπος Σωτήρας και Λυτρωτής, δια των σπλάχνων της Υπεραγίας Θεοτόκου, ζει το εκούσιον πάθος, σταυρώνεται, θεληματικά παραδίδεται στον θάνατο, κλείνα στην κεφαλήν παρέδωκε το πνεύμα του. Έτσι ολοκληρώνεται η σημερινή ευαγγελική περικοπή, η οποία ήδη αναφέρατε προηγουμένως, και μας παραπέμπει αμέσως στο νόημα της Μεγάλης Εβδομάδος και στο νόημα της Μεγάλης Θυσίας, της εκούσιας θεληματικής θυσίας. Μάλιστα. Του τέλειου Θεού και τέλειου ανθρώπου, του αναμάρτητου Ιησού Χριστού, γι' αυτό και είναι σωτήρας μας και λυτρωτής μας, ο οποίος ακριβώς με αυτή τη θυσία του
θεραπεύει, ελευθερώνει τον άνθρωπο από όλα εκείνα τα δεσμά τα οποία τον κρατούσαν ή και συνεχίζουν να τον κρατούν μακράν του αληθινού Θεού. Έτσι λοιπόν εξαγόρασεν ημάς αυτός ο οποίος ανέβη στο Σταυρό, προσηλώθη στο Σταυρό, εκεντήθη η πλευρά του επί του Σταυρού, γι' αυτό για τον χριστιανό εντός της Εκκλησίας, ο τίμιος και ζωοποιός Σταυρός δεν είναι απλώς δύο κομμάτια ξύλο, ούτε τρία είδη ξύλου από πεύκο, κυπάρισο και κέδρο, αλλά είναι το σύμβολο του Σταυρού, είναι ζωηφόρον, είναι η ομορφιά της Εκκλησίας και των Αγγέλων, είναι το τείχος των χριστιανών, δηλαδή η αισιοδοξία και η παρηγοριά και το στήριγμα σε οτιδήποτε καθημερινά τίνει να τον πληγώσει, να τον στενοχωρήσει και να τον φέρει σε κατάσταση σύχησης και μελαγχολίας. Ζούμε δηλαδή σήμερα, αγαπητέ Λουκά, τη χαρμολύπη. Χαρά για το νόημα της εορτής, το νόημα που έχει ο Σταυρός στη ζωή της Εκκλησίας και στον κάθε χριστιανό και ταυτόχρονα την ενδεχόμενη ελλειμματικότητα την οποία έχει ο άνθρωπος, την οποία ο χριστιανός γνωρίζει ότι τα πάντα με αγάπη και συγχώρεση, αρκεί ο άνθρωπος να το θέλει και διακαώς να το αναζητά, μόνον ο εσταυρωμένος και αναστημένος Κύριος του χαρίζει. Είναι και σπουδαίος εορτολογικός σταθμός η σημερινή μέρα, θεοφιλέστατε. Ασφαλώς. Έτσι δεν είναι. Και θα ήθελα να σας ρωτήσω, αφού αναφερθήκατε σε αυτή την πίστη, αφού δούμε πρώτα αυτό το βίντεο του σπουδαίου εορτολογικού σταθμού, γιατί δεν απολαμβάνουμε πάντοτε και αυτή την ευλογία του σημείου του Τιμίου Σταυρού, μόλις ολοκληρωθεί το βίντεο. Παρακαλώ, αν έχει καλωσορίσει ή καλή συνάδελφη στο κοντρόλ. Η παγκόσμια ύψωση του Τιμίου Σταυρού αποτελεί ένα σπουδαίο εορτολογικό σταθμό του εκκλησιαστικού έτους. Στις 14 Σεπτεμβρίου, σύμπασα η Ορθοδοξία τιμά το Σταυρό Μαρτυρίου του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Η γιορτή συνδέεται με μεγάλα ιστορικά γεγονότα της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας. Συγχρόνως όμως αναφέρεται στη Σταύρωση και το θάνατο του Κυρίου, γι' αυτό και τιμάται με αυστηρή νηστεία όπως η Μεγάλη Παρασκευή. Το Ευαγγέλιο που διαβάζεται στη Θεία Λειτουργία είναι το ίδιο που διαβάζεται και τη Μεγάλη Παρασκευή. Μέχρι πριν λίγα χρόνια η εορτή της ψώσεως του Τιμίου Σταυρού ήταν η μέρα γενικής αργίας, αλλά μετά τον πόλεμο που οι εργάσιμες ημέρες της εβδομάδος μειώθηκαν, η εορτή του Σταυρού είναι εργάσιμη ημέρα. Η ύψωση του Τιμίου Σταυρού έγινε ως εξής. Το 326, ένα χρόνο μετά την πρώτη Οικουμενική Σύνοδο, η Αγία Ελένη με προτροπή του γιού της Μέγα Κωνσταντίνου πήγε στα Ιεροσόλυμα να προσκυνήσει τους Αγίους Τόπους και να ευχαριστήσει το Θεό για τις νίκες και τις θριαμβευτικές επιτυχίες του παιδιού της και πρώτου χριστιανού αυτοκράτορα Κωνσταντίνου. Εκεί έκτισε διάφορους ναούς όπως το Όρος των Ελαιών και στο Σπήλαιο της Βιθλέμ. Με διαταγή του Κωνσταντίνου ανέλαβε να χτίσει μεγάλο ναό στο λόφο του Γολγοθά όπου σταυρώθηκε ο Ιησούς Χριστός. Σε αυτό το σημείο, πριν από 200 χρόνια, ο αυτοκράτορας Ανδριανός, για να εμποδίσει τους χριστιανούς να προσκυνήσουν το Άγιο Τόπο, είχε αναγείρει ναό αφιερωμένο στην Αφροδίτη. Η Αγία Ελένη κατεδάφισε τον ειδωλολατρικό ναό, ξεκαθάρισε τον τόπο, εξακρίβωσε τη θέση που σταυρώθηκε ο Κύριος και βρήκε τον Τίμιο Σταυρό. Η είδηση ότι βρέθηκε ο Τίμιος Σταυρός διαδόθηκε σε όλο τον τότε χριστιανικό κόσμο. Έτρεξαν λοιπόν όλοι για να προσκυνήσουν το Τίμιο Ξύλο. Όταν τελείωσε ο ναός της Αναστάσεως που έκτισε η Αγία Ελένη πάνω στο λόφο του Γολγοθά, στις 14 Σεπτεμβρίου του 336 έγιναν επίσημα και με κάθε λαμπρότητα τα εγγένεια. Τότε ο Πατριάρχης των Ιεροσολύμων Μακάριος, επειδή το πλήθος του λαού ήταν πολύ για να το δουν όλοι και να προσκυνήσουν, ανέβηκε στον άμβονα που ήταν στη μέση του ναού και ύψωσε τον Τίμιο Σταυρό. Οι πιστοί προσκυνούσαν κάνοντας το σταυρό τους και έλεγαν «Κύριε ελέησον». Αυτή λοιπόν την ύψωση του Τιμίου Σταυρού γιορτάζει η Εκκλησία στις 14 Σεπτεμβρίου.
Ύστερα από 280 περίπου χρόνια, το 614, οι Πέρσες κυρίευσαν τα Ιεροσόλυμα, έκαναν μεγάλες καταστροφές, πήραν εχμάλωτο τον Πατριάρχη Ζαχαρία και μαζί τη μεγάλη Ασημένια Θήκη, στην οποία η Αγία Ελένη είχε φυλάξει τον Τίμιο Σταυρό. Ο αυτοκράτορας Ηράκλειος, ύστερα από 14 χρόνια, έκανε εκστρατεία, έφτασε νικητής ως την πρωτεύουσα της Περσίας, ελευθέρωσε τους εχμαλώτους χριστιανούς, πήρε τον Τίμιο Σταυρό και τον Πατριάρχη Ζαχαρία και γύρισε στην Κωνσταντινούπολη. Από εκεί κατέβηκε στα Ιεροσόλυμα. Εκεί, πάλι στις 14 Σεπτεμβρίου και στο Ναό της Αναστάσεως, ο Πατριάρχης Ζαχαρίας ύψωσε στον Άμβωνα το Σταυρό. Η ανέβρεση του Τιμίου Σταυρού από την Αγία Ελένη και η δεύτερη ύψωσή του στον Άμβωνα από τον Πατριάρχη Ζαχαρία συνοδεύονται με δύο θαύματα. Η Αγία Ελένη βρήκε τρεις σταυρούς, οι άλλοι δύο ήσαν των δύο ληστών. Γεννήθηκε λοιπόν απορία ποιος ήταν ο σταυρός του Κυρίου. Τότε άγγιξαν μια ετοιμοθάνατη γυναίκα και με τους τρεις σταυρούς. Όταν την άγγιξαν με το Σταυρό του Χριστού, η γυναίκα έγινε αμέσως καλά και έτσι φανερώθηκε ποιος ήταν ο Τίμιος Σταυρός. Το δεύτερο θαύμα είναι ότι ανεβαίνοντας με το τίμιο ξύλο προς το Γολγοθά, ο αυτοκράτορας Ηράκλειος που το κρατούσε σταμάτησε και δεν μπορούσε να προχωρήσει. Μια αόρατη δύναμη δεν τον άφηνε να προχωρήσει και έμενε σαν μαρμαρωμένος. Τότε ο Πατριάρχης Ζαχαρίας του είπε και έβγαλε το βασιλικό στέμα και τα υποδήματά του. Αμέσως συνέχισε την πορεία του. Η Εκκλησία τιμά και προσκυνά τιμητικά τον Τίμιο Σταυρό του Κυρίου που είναι ο φύλαξ πάσης της Οικουμένης και πιστών το στήριγμα. Από τότε που η Αγία Ελένη βρήκε τον Τίμιο Σταυρό στα Ιεροσόλυμα είναι μεγάλο απόκτημα και θησαυρός για κάθε πόλη και μοναστήρι που μπορεί να έχει ένα πολύ μικρό κομμάτι από το Τίμιο Ξύλο. Φιλέστατε, γιατί δεν απολαμβάνουμε πάντοτε αυτή την ευλογία του σημείου του Τιμίου Σταυρού, γιατί το σημείο του Σταυρού, και διορθώστε με αν κάνω λάθος, έχει τόση χάρη και τόση δύναμη, που μπορεί, αν το θελήσουμε εμείς, να απολαύσουμε πάντοτε τις ευλογίες και τις δωρεές του. Ενδεικτικά, ίσως κάποια από τις αιτίες να είναι ότι είμαστε και λίγο λιγόπιστοι χλιαροί, κάποιες φορές. Αυτό συμβαίνει ένεκα του ότι είμαστε πεπερασμένοι άνθρωποι, είμαστε λογικά όντα, είμαστε λογικά πρόβατα της ποίμνης της Εκκλησίας, αλλά είμαστε και ευμετάβλητοι. Δηλαδή, εύκολα ενθουσιαζόμαστε, εύκολα απογοητευόμαστε και εκείνο που έχει σημασία είναι ο άνθρωπος να είναι όσο γίνεται σε εγρήγορση και να είναι προσιλωμένος όσο μπορεί ταχύτατα και τακτικότερα. Μάλιστα. Στον εσταυρωμένο και αναστημένο Ιησού Χριστό. Γνωρίζουμε όμως πολύ καλά το σημείο του Σταυρού, το φέρουμε απάνω μας από την ώρα που εισερχόμαστε στην Εκκλησία. Με το Άγιο Βάπτισμα, με Μάλιστα. το Άγιο Μύρο, με τη συμμετοχή μας στα άχραντα μυστήρια και σε όλες τις αγιαστικές πράξεις της Εκκλησίας. Μιλισμονούμε όταν καθαγιάζεται το νερό και στον Αγιασμό και στα Θεοφάνεια, αλλά και στην ώρα του μυστηρίου του βαπτίσματος, συντριβήτωσαν υπό τη σημείωση του τύπου του Τιμίου Σταυρού σου, πάσε εναντίε δυνάμεις. Έχουμε δηλαδή αυτή την πίστη και αυτή τη συνείδηση. Και ο λειτουργός που επιτελεί τα Αγία Μυστήρια, δηλαδή τις αγιαστικές πράξεις για τους μοιημένους εντός της Εκκλησίας, αλλά και εμείς οι πιστοί, οι οποίοι αποδεχόμαστε με συνείδηση και πίστη και πάντοτε με την προαίρεσή μας και τη θέλησή μας τον αγιασμό και την ευλογία της Εκκλησίας. Και όλα αυτά έχουν προεικονιστεί ήδη από την Παλαιά Διαθήκη. Ο Μωυσής, πολλές πράξεις, ακόμη και το πικρόν είδωρ, εις γλυκήν μεταποίησεν ακριβώς με εκείνη τη ράβδο με την οποία ευλόγησε το νερό Μάλιστα. και έγινε ευλογημένο και αγιασμένο και γλυκύτατο για το λαό, ο οποίος ήδη ξεκίνησε να δυσανασχετεί απέναντι στη δοκιμασία. Άρα είναι πολλά πράγματα στο πλαίσιο της ανθρωπίνης αδυναμίας. Ναι. Και αυτό είναι το πιο σημαντικό, ότι σήμερα δεν είμαστε στην προσδοκία της έλευσης του Μεσσία, αλλά ζούμε και βιώνουμε την παρουσία του Κυρίου μας μέσα στην καθημερινότητα της ζωής μας. Απλώς χρειάζεται υπομονή, ταπείνωση, πίστη, προσευχή
και αγώνας για να το βιώσουμε. Τα πάντα στην Εκκλησία και στη ζωή του χριστιανός τα σφραγίζει με τον Τίμιο Σταυρό. Ακόμη και το σημείο που κάνουμε, που είναι αρχαιότατο στο σώμα μας, στο μέτωπο και στα κάτω μέρος του σώματος, αλλά και στις δύο πλευρές του σώμους μας, συμβολίζει ακριβώς των τίμιων και ζωπιών σταυρών του Κυρίου, αλλά και όλες οι πράξεις. Και ο ιερέας, ο επίσκοπος, όταν καθαγιάζει το προσφερόμενο ψωμί και κρασί για να καθαγιαστεί σε σώμα και αίμα Χριστού, το σφραγίζει με το σύμβολο του σταυρού δια της χειρός του. Και όταν ζητούμε την ευλογία από τον κληρικό, ακριβώς μας ευλογεί με το σχήμα του σταυρού. Γνωρίζει λοιπόν βιωματικά στη ζωή του ο άνθρωπος, ο χριστιανός άνθρωπος, την δύναμη, την αξία και ότι είναι όντως όπλο ακαταμάχητο εναντίον κάθε πειρασμού και δυσκολίας. Αλλά χρειάζεται η δική μας ελευθερία και συνείδησης αυτής της θεολογίας και αυτού όλου του σωτηριολογικού περιεχομένου. Γι' αυτό επιτρέψετε μου να επανέλθω προηγουμένως. Μπορεί κάποιος να απορεί τι σχέση έχει η μεταμόρφωση με το σταυρό. Επειδή πρώτου πάθους έζησαν οι τρεις μαθητές στο όρος Θαβόρ, εκείνον το θαυμαστό γεγονός της φανέρωσης της δόξης του Θεού, είναι όταν σε είδωση σταυρούμενον, Κύριε, το μεν πάθος νοήσωσιν εκούσιον, το δε κόσμο κηρύξωση, ότι σύ υπάρχεις αληθώς του Πατρός το απάβγασμα. Απάβγασμα, όρος του Μεγάλου Βασιλείου, οι σχέσεις των τριών θείων προσώπων, του Πατέρα, του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Και όπου ο Πατέρας, εκεί και το Άγιο Πνεύμα, εκεί και ο Υιός. Και ούτω καθεξής με τα τρία πρόσωπα. Είναι πολύ σημαντικό, θεμελιώδες για τη σωτηρία του ανθρώπου, αυτή η σχέση, αυτή η συνείδηση. Άρα, είναι και μια ταυτότητα, μόλις ο άνθρωπος χριστιανός ομολογήσει δια του συμβόλου του Τιμίου και Ζωπιού Σταυρού, δηλώνει αμέσως όλο το περιεχόμενο της ψυχοσωματικής του οντότητας που ο Θεός χάρισε στον κάθε άνθρωπο εντός της Εκκλησίας. Άλλωστε το ζω σταυρικά σημαίνει ότι σταυρώνω και αυτά τα πάθη μου και απαρνούμε τον παλιό άνθρωπο, Θεοφιλέστατε, που φέρω μέσα μου, απολαμβάνοντας και αποβάλλοντας αυτή την αμαρτωλή και εγωιστική μου διάθεση και τη φιλαυτία και τον εγωκεντρισμό. Αναφιβόλως και αυτό είναι η ηθική διάσταση του Σταυρού από τη μια η θυσία του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, άπαξ τελουμένη εν το Σταυρό, όπως είπαμε προηγουμένως, και κλείνα στην κεφαλή παρέδωκε το πνεύμα του και έγινε εκείνος ο σεισμός, γιατί δεν τον άρπαξε ο θάνατος, οικειοθελώς παραδόθηκε στο θάνατο και ήξερε ότι σώζει ολόκληρη την ανθρωπότητα, ολόκληρη την οικουμένη και τη δημιουργία. Γιατί? Διότι από την υπεραγία Θεοτόκο δεν προσέλαβε απλώς υπόσταση ανθρώπινη, αλλά ολόκληρη την ανθρώπινη φύση που εκείνος δημιούργησε. Την ίδια στιγμή, και συμφωνώ με αυτό που είπατε, έχουμε και τη διάσταση της ηθικής πλευράς. Βλέποντας τον εσταυρωμένο Κύριο, βλέπουμε το μέτρο της αγάπης και της συγχώρεσης ενός ολόκληρου Θεού προς τον άνθρωπο και ταυτόχρονα και εμείς αντλούμε δύναμη και θάρρος από τη μια να έχουμε μεταμέλεια για τις τυχόν ελλειμματικότητές μας και όλες εκείνες τις καταστάσεις που μας αποτρέπουν να συνδεθούμε ουσιαστικά και πραγματικά με τον Θεό και με τον συνάνθρωπό μας στην καθημερινή μας ζωή και ταυτόχρονα να δούμε και το μέγεθος της υπομονής στις τυχόν δοκιμασίες. Και ποιος δεν έχει δοκιμασίες και ποια μέρα δεν έχει δοκιμασίες στην ανθρωπότητα. Γι' αυτό, επιτρέψετε μου εδώ, ένα τροπάριο χθες το βράδυ στον Εσπερινό κατέληξε λέγοντας «Κύριε, σε παρακαλούμε, συντολιστή, δέξου πάντα σημάς εις τη βασιλεία σου». Η βασιλεία του Θεού είναι και η προοπτική. Γι' αυτό και στο σύμβολο της πίστης λέμε προσδοκώ ανάσταση νεκρών. Αλλά είναι και μια πορεία παραδείσια της βασιλείας του Θεού που την ζούμε
από αυτή τη ζωή. Και όπως είπα και θα το ξαναπώ, επιτρέψετε μου, είναι η ελευθερία μας να αποφασίσουμε εάν θέλουμε να ζούμε πέρα από ό,τι συμβαίνει και μέσα μας και γύρω μας. Να ζούμε την πορεία, την παραδείσια της Βασιλείας του Θεού από αυτή τη ζωή ή οτιδήποτε το αντίθετο αυτού. Άλλωστε, υπομένω και τις ακούσιες δοκιμασίες χαρακτηρικά και ευχαριστηριακά, όπως αναφέρατε. Γι' αυτό το σημείο του ζω σταυρικά. Παρακαλώ, η καλή συνάδελφη στο κοντρόλ, για αυτή την ύψωση και την ιστορία της στο επόμενο βίντεο. Καθώς ετοιμαζόταν να πάει στη Ρώμη για να πολεμήσει εναντίον του αντιπάλου του Μαξεντίου, ο Μέγας Κωνσταντίνος είδε ένα βράδυ το σημείο του ζωοποιού σταυρού που του εμφανίστηκε με λαμπρή μορφή μαζί με αυτή τη φράση «Εν τούτο νίκα», δηλαδή «Με αυτό θα νικήσεις». Διακόσμησε τα όπλα με το σημείο του σταυρού και επέτυχε μία ένδοξη νίκη, πράγμα που τον κατέστησε αυτοκράτορα σε όλη την τότε ρωμαϊκή επικράτεια και μαζί του τριάδευσε και ο χριστιανισμός. Στο 20ο έτος της βασιλείας του, ο Κωνσταντίνος έστειλε την μητέρα του Ελένη στην Ιερουσαλήμ για να τιμήσει τους Αγίους τόπους και να βρει τον Πανάγιο Τάφο και τον Τίμιο Σταυρό, όπου οι εργασίες για την επέκταση της πόλης από τον Ανδριανό είχαν σαν αποτέλεσμα να μετατραπούν σε ερείπια. Με τη βοήθεια προφορικών παραδόσεων, η Αγία Ελένη βρήκε τους σταυρούς των δύο ληστών και τον Σταυρό του Κυρίου, όπως και τα τρία καρφιά με τα οποία είχαν καρφώσει το σώμα του Κυρίου. Αλλά δεν μπόρεσε να ξεχωρίσει ποιος ήταν ο Σταυρός του Κυρίου. Όμως η Ανάσταση μιας νεκρής γυναίκας με τη δύναμη του Σταυρού του Κυρίου οδήγησε τον Πατριάρχη της Ιερουσαλήμ να τον ξεχωρίσει από τους άλλους δύο. Τότε αυτός ανέβηκε στον άμβονα της Εκκλησίας και παίρνοντας τον Σταυρό τον ύψωσε μπροστά σε όλους, ενώ το πλήθος έψαλε δυνατά το Κύριε Ελέησον. Από αυτή τη μέρα οι Άγιοι Πατέρες αποφάσισαν να εορτάζουν κάθε χρόνο την ύψωση του Τιμίου Σταυρού σε όλες τις εκκλησίες και για να δείξουν ότι από όργανο ντροπής που ήταν ο Σταυρός έγινε δόξα και χαρά μας. Ενθυμούμενοι αυτό που έκανε ο Πατριάρχης και υψώνοντας τον Τίμιο Σταυρό στα τέσσερα σημεία του ορίζοντα με την επίκληση «Κύριε Ελέησον», οι χριστιανοί δείχνουν σήμερα ότι ο Χριστός στο Σταυρό έχει συμφιλιώσει με τον εαυτό του κάθε τι. Έχει ενώσει τον ουρανό με τη γη, ώστε εμείς να πάμε στον Πατέρα. Αυτή η μέρα είναι μέρα νηστείας. Ακόμα κι αν εορτάζεται Κυριακή, καταλύεται το λάδι και το κρασί. Θεοφιλέστατε, ο Τίμιος Σταυρός είναι το αγιότερο σημείο και σύμβολο της πίστεώς μας. Παρακαλώ, αν έχει την καλοσύνη, να αναφερθούμε και σε αυτό το θαύμα, το οποίο ακούσαμε στο βίντεο. Θαύματα γίνονται κάθε μέρα και ο Μέγας Κωνσταντίνος και πολλοί άλλοι βασιλείς και άρχοντες ανά τους αιώνες, αλλά και απλοί άνθρωποι βιώνουν θαυμαστά γεγονότα. Αλλά όπως έχουμε πει και σε άλλη εκπομπή, θυμάμαι μαζί, το θαύμα είναι προσωπική υπόθεση.
Και εκεί φαίνεται το κίνητρο και το ελαττήριο, εάν ο άνθρωπος είναι εν αγίω πνεύματι ή απλώς βιώνει θαυμαστά γεγονότα του κόσμου τούτου. Θέλει πολύ προσοχή και πολύ διάκριση. Άλλωστε στην Εκκλησία, ο άνθρωπος όταν είναι συνδεδεμένος με τις αγιαστικές πράξεις της Εκκλησίας Μάλιστα. και κάνει υπακοή στην Εκκλησία, εκεί θα βρει και την καθαρή αποτίμηση και αξιολόγηση πραγμάτων, φαινομένων και καταστάσεων. Διαφορετικά κινδυνεύουμε. Κινδυνεύουμε γιατί είμαστε άνθρωποι και κινδυνεύουμε από ανθρώπινα κίνητρα που μπορεί να μην είμαστε σε θέση να τα διακρίνουμε. Παραδείγματος χάρη, ενθουσιασμού. Δεν λέω για αρνητικά πράγματα, αναφέρομαι μόνο μέχρι εκεί. Αν όμως το πούμε στην Εκκλησία, το θαυμαστό γεγονός που βιώσαμε και η Εκκλησία πάλι ένα Αγίο Πνεύματι, τότε θα κρίνουμε τα κίνητρα και τα ελαττήρια και το θαύμα είναι του Αγίου Πνεύματος και αντέχει. Ενώ τα του κόσμου και των ανθρώπων σβήνουν πολύ γρήγορα. Έτσι λοιπόν η Αγία Ελένη, εις Απόστολος, όντως εις Απόστολος, γιατί το έργο της είναι πολύ δυναμικό, καταρχήν ο τρόπος ανατροφής του Υιού της και οι θυσίες που έκανε και οι προσευχές. Αλλά το μέγιστο γεγονός, όπως ακούσαμε και προηγουμένως, από την αφήγηση, το ότι πήγε στα Ιεροσόλυμα να ευχαριστήσει, να δοξολογήσει τον Θεό, να προσκυνήσει τα Άγια προσκυνήματα εκεί, αλλά ταυτόχρονα, επειδή είχε και τα αναγκαία και ήταν ένα έργο μοναδικό που έπρεπε αυτή να το αναλάβει εκείνη τη συγκεκριμένη στιγμή, να αναζητήσει τον Τίμιο Σταυρό. Και πρέπει να το πούμε, ακούστηκε κάποια στιγμή ακροθυγός, ήταν έξω και μπορώ να πω σε τόπο όχι και τόσο κατάλληλο Μάλιστα. για ιερά πράγματα και τον αναζήτησε κυριολεκτικά και ευρέθηκε με αυτό το θαυμαστό τρόπο που ευρέθηκε με την Ανάσταση της κόρης εκεί και το θαύμα μετά με τον Επίσκοπο Ιεροσολύμων Μακάριο και κατόπιν μετά με τη δεύτερη θα λέγαμε επαναπατρισμό του Ιερού Συμβόλου του Τιμίου Σταυρού και Επιπατριάρχου Ζαχαρίου. Όλα αυτά και ο λαός, η συνείδηση του λαού με την καθάρια αυτή φωνή ζητούσε το έλεος του Κυρίου και Σωτήρα μας Ιησού Χριστού. Η Αγία Ελένη όμως, εδώ να πούμε αν το προσφέρει η στιγμή του χρόνου μας. Παρακαλώ. Επιστρέφοντας στην Βασιλεύουσα πέρασε και από το νησί μας. Και για ακόμη μια φορά ζει κανείς τις ευεργεσίες του Θεού δια των Αγίων και βεβαίως δια του Ιερού Συμβόλου αυτού του όπλου του ακαταμάχητου του Τιμίου και Ζωπιού Σταυρού. Πέρασε από το νησί μας, φρόντισε το νησί μας γιατί ήδη και πηγαίνοντας προς τα Ιεροσόλυμα εβίωσε τις δυσκολίες και τις δοκιμασίες που είχε ο λαός μας και έτσι βοήθησε το νησί με διάφορους τρόπους και πάνω απ' όλα με το να αφήσει στο νησί μας τεμάχια, όχι τεμάχιο, ναι. τεμάχια του Τιμίου και Ζωπιού Σταυρού και μάλιστα από τον κάναβο, από το σχοινί δηλαδή που έδεσαν και ανέβασαν τον Χριστό πάνω στο Σταυρό. Και έτσι απλώς να αναφέρουμε την Ιερά Μονή Σταυροβουνίου, αυτό το ιστορικό μοναστήρι το οποίο στέκει εκεί μέσα στους αιώνες, σύμβολο και φάρος της Ορθοδοξίας και της Αγίας μας Ορθοδόξου Πίστεως, αλλά και στην τόχνη και στο όμωδος. Έτσι λοιπόν, βέβαια θα μας πούν οι φίλοι μας τηλεθεατές ότι έχουμε πολλές εκκλησίες. Να αναφέρουμε στον Πεδουλά, έχουμε και την πρόοδο του Τιμίου και Ζωπιού Σταυρού, 1η Αυγούστου τιμάται η μέρα αυτή, στο κέντρο του χωριού και πάνω στο λόφο, πάνω ψηλά από το χωριό, την παγκόσμια ύψωση του Τιμίου και Ζωπιού Σταυρού που γιορτάζεται σήμερα, 14 Σεπτεμβρίου. Επίσης, το Σταυρό του Αγιασμάτη, ιστορικός ναός, μονή αρχαία στην Πλατανιστάσα και εδώ στη Λευκωσία, στο Στρόβολο έχουμε, αλλά και σε άλλες περιοχές, μικρούς και μεγάλους ναούς του Τιμίου και Ζωπιού Σταυρού. Να πούμε και τις κατεχόμενες μας εκκλησίες, στη Χρυσίδα της Κυθρέας, στην Κάτω Ζώδια, αλλά και παρεκκλήσει στο Μαραθόβουνο έχουμε του Τιμίου και Ζωπιού Σταυρού και σίγουρα και σε άλλες περιοχές που ίσως επικοινωνώντας μαζί σας
οι φίλοι τηλεθεατές θα μας δώσουν πληροφορίες και για άλλες περιοχές. Αλλά εκείνο το οποίο θα μπορούσαμε αυτή τη στιγμή να επισημάνουμε είναι η δύναμη του Σταυρού, η ιστορική αξία του συμβόλου του Σταυρού και όλο αυτό το περιεχόμενο το οποίο αντλείται ένεται ακριβώς το ότι επάνω σε αυτόν σταυρώθηκε ο σωτήρας μας και ο λυτρωτής μας, θεάνθρωπος Ιησούς Χριστός. Άρα ιδιαίτερα στον τόπο μας, αυτό ήθελα να επισημάνω, αν μου επιτρέπετε, έχουμε αυτή την χαρά και αυτή την ευλογία και ταυτόχρονα ευθύνη σε αυτούς που πέρασαν και σε αυτούς που θα έρθουν στις επόμενες γενναίες. Και αφού αναφερθήκατε στα Ιεροσόλυμα, εμείς σήμερα σας πάμε ως εκπομπή στα Ιεροσόλυμα για την εκεί ύψωση του Τιμίου Σταυρού, μια παραγωγή της εταιρείας Ομηροβλήτης. Thank you.
κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των ικτυρεμών σου εξαλείψαν το ανώνυμα μου. Σταυρέ του Χριστού, Χριστή Τα σήμερα στο Πατριαρχείο Ιεροσολύμων, μεγάλη ημέρα και μεγάλη γιορτή, Θεοφιλέστατε, για το Πατριαρχείο. Ασφαλώς. Απλώς μία λεπτομέρεια. Ένεκα του ότι ένεκα παραδόσεως κρατούν το παλαιό ημερολόγιο. Αυτή η όμορφη και πανίερη τελετή που μόλις παρακολουθήσαμε και σας ευχαριστούμε, διότι και για μένα αλλά και για αρκετούς τηλεθεατές που έτυχε με τη χάρη του Θεού να είναι εκεί και να βιώσουν αυτό το γεγονός, θα το έχουν τώρα ανασύρει στη μνήμη τους, όπως και εγώ το 2012 ήμουν εκεί με τις ευλογίες του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Κύπρου, κ. Χρυσοστόμου, και τη φιλοξενία του Πατριάρχου Ιεροσολύμων, κ. Θεοφίλου. Γιορτάζεται λοιπόν 13 ημέρες μετά, δηλαδή 27 Μάλιστα. Σεπτεμβρίου. Και ήθελα εδώ να προσθέσω, αν μου επιτρέπετε, ότι είναι πολύ δυνατό γεγονός, μπορώ να πω, των αναλογιών τηρουμένων, εφάμιλο της Μεγάλης Εβδομάδας. Μάλιστα. Δηλαδή ένας ο οποίος έζησε στα Ιεροσόλυμα τη Μεγάλη Εβδομάδα και την ημέρα της Παγκοσμίου Ψώσεως του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού βιώνει την ίδια κατάνοιξη, χαρά, ευλογία και δύναμη από τον Θεό, αφού θέλει να αντλεί αυτή τη χαρά και την ευλογία στη ζωή Μάλιστα. του. Ο κύριος Στεργίου μας αναφέρει ότι, εσείς το γνωρίζετε, είμαι σίγουρος, ότι η κομμάτι του Τιμίου Σταυρού υπάρχει και στην Αμόχωστο, Θεοφιλέστατε. Ναός. Ναός του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού μας πρόλαβε και τον ευχαριστούμε ο αγαπητός τηλεθεατής. Το λέγαμε εκτός αέρος και μου λέτε αμέσως να τώρα τηλεφωνά ο κύριος Στεργίου και τον ευχαριστούμε και αυτό είναι δηλωτικό ότι η εκπομπή σας μεσημεριάτικα μεν τις πλήστες φορές επαναλαμβανόμενη το βράδυ αλλά έχετε τηλεθεατές που παρακολουθούν παρά το περασμένο της ώρας τώρα. Και τον ευχαριστούμε. Πράγματι, ναός του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού υπάρχει στο Βαρόσι και όλοι γνωρίζουμε το Βαρόσι και την Αμόχωστό μας, πλησίον του ναού του Αγίου Μέμνονος. Έτσι. Και σίγουρα και αλλού θα υπάρχει και να μας συγχωρούν οι φίλοι τηλεθεατές αυτή τη στιγμή. Παρακαλώ να κάνουμε και μια ιδιαίτερη αναφορά σε αυτούς τους μελωδικούς ύμνους αυτής της μέρας, που νομίζω ότι είναι από τους μελωδικότερους της Εκκλησίας μας. Πράγματι, η υμνολογία της Εκκλησίας μας έχει να κάνει και με την τέχνη και την αισθητική, τη μουσική, αλλά έχει να κάνει και με τη θεολογία των πραγμάτων και του περιεχομένου των τελουμένων γεγονότων για τη σωτηρία μας. Όλα ξεκινούν από εκεί. Γι' αυτό και όταν λέμε στην Εκκλησία κατάνοιξη, δεν εννοούμε συγκίνηση ή ρίγος. Για κάποια στιγμή μπορεί να ακούσει κάποιος ή να συμμετέχει στην ακολουθία προσευχόμενος και να ακούει τους ύμνους, αλλά μία λέξη, ένα νόημα θεολογικό να εισέλθει βαθύτερα με την προσευχή του, με την ταπείνωσή του, με την καλή του προαίρεση και πίστη που λέγαμε προηγουμένως και να βιώσει αυτό το πνευματικό περιεχόμενο. Θα μπορούσαμε να πούμε, παραδείγματος χάρη χθες το βράδυ τα απόστοιχα, που είναι μελωδικότατα όπως είπατε κι εσείς, ένας υπέροχος χαιρετισμός προς τον Ζωοποιό Σταυρόν αλλά και τη σχέση του μαζί μας και τη σχέση του Σωτήρα μας Χριστού μαζί μας που ανέβηκε στο Σταυρό. Χέρις ο ζωηφόρος Σταυρός της ευσεβίας στο αίτη των τρόπαιων, η θύρα του παραδείσου, ο των πιστών στηριγμός, το της Εκκλησίας περιτύχισμα, διού εξυφάνιστε, η φθορά και κατήργητε και κατεπόθη του θανάτου η δύναμις και υψώθημεν από γης προς ουράνια. Όπλων ακαταμάχητων, δαιμόνων αντίπαλε, δόξα μαρτύρων οσίων, ως αληθώς εγκαλόπισμα, λιμήν σωτηρίας,
οδωρούμενος στο κόσμο το μέγα έλεος. Καταλήγουμε στο μέγα έλεος. Άστε. Διατυπώνουμε το ιστορικό γεγονός, διατυπώνουμε τη θεολογία, διατυπώνουμε τη σχέση μαζί μας, αλλά και στο τέλος η παράκληση. Ναι. Κύριε, ζητούμε το έλεος. Και αν θέλετε να πω ακόμη ένα, έλα, παρακαλώ. Ανάγνωση βεβαίως, το δοξαστικόν που το ακούσαμε και χθες το βράδυ και σήμερα. Να σημειώσουμε ότι επανάληψη πολλές φορές στην Εκκλησία γίνεται για την καλύτερη εμπέδωση. Έτσι. Σήμερα, ας πούμε, λέει στη δέηση 100 φορές το Κύριε Ελέησον. Δεν το λέμε απλώς το Κύριε Ελέησον 100 φορές για να το πούμε να τελειώνουμε. Το λέμε και 1 και 2 και 3 και 12 και 15 και 40 και 100 να το εμπεδώσουμε μέσα μας βαθύτατα. «Ον μπερπάλε Μωυσής προτυπώσας εν εαυτό, τον αμαλίκ καταβαλών ετροπόσατο», κάνοντας το σύμβολο του Σταυρού στο σώμα του ο Μωυσής. «Και Δαβίδ ο Μελωδός, ο προφητάναχτας, βασιλιάς και προφήτης, υποπόδιον Σιβωών προσκυνήσε διετάξατο, τίμιον Σταυρών σου, Χριστέ ο Θεός, σήμερον αμαρτωλοί προσκυνούντες χίλιες συναναξίης». Αμαρτωλοί, δηλαδή άνθρωποι οι οποίοι έχουμε αναβλητικότητα στο να προχωρήσουμε μπροστά και να ενωθούμε μεταξύ μας και με τον Χριστό μας. «Σε τον καταξιώσαντα παγίνε εν αυτό ανυμνούντες βοόμενση». Κύριε, συντολιστή, το ευγνώμονη ληστή, της βασιλείας σου αξίωσον ημάς. Παρακαλώ να έχει γλωσσίνη ή καλή συνάδευση στο κοντρόλ. Σταυρέ του Χριστού, σώσον ημάς τη δυνάμει σου. Άγγελοι ουρανόθεν, αοράτος κυκλούσιν, σταυρών των ζωηφών, Σταυρέ του Χριστού, σώσον ημάς τη δυνάμει σου. Άγγελοι ουρανόθεν, αοράτος κυκλούσιν, σταυρών των ζωηφόρων εν φόβο. Σταυρέ του Χριστού, σώσον ημάς τη δυνάμει σου. Και φωτοπάροχον χάριν λαμπρός παρεχόμενον, νυν της πίστης βλέποντες, εξίστανται και ίστανται βοώντες προς αυτόν τη Χαίρε σταυρέ οικουμένης φύλαξ, χαίρε η δόξα της Εκκλησίας. Χαίρε ο πηγάζων αυθόνος η αμάτα, χαίρε ο φωτίζων του κόσμου τα Χαίρε ξύλων ζωομύριστων και θαυμάτων θησαυρέ. Χαίρε συνθέτω τρισόλβιε και χαρίτων παροχέ. Χαίρε ότι υπάρχεις υποπόδιον θείων. Χαίρε ότι ετέλεθεις εις προς την ίσιν πάντων. Χαίρε κρατήρ του νέκταρος έμπλεος, χαίρε κρατήρ της άνω λαμπρός.
από τους μελωδικότερους χαιρετισμούς της ακολουθίας. Ναι, και είπαμε εδώ να κάνουμε μια διευκρίνηση. Παρακαλώ. Όπως έχουμε στην Εκκλησία χαιρετισμούς εις την υπεραγία Θεοτόκων και πρόκειται περί ακολουθίας, ναι, όπως έχουμε χαιρετισμούς στον Κύριον Ιησούν Χριστόν και σε άλλους Αγίους ή πρόσωπα ιερά τα οποία θέλουμε να τα τιμήσουμε, εξαιρέτως έχουμε χαιρετισμούς στον Τίμιον και Ζώπιον Σταυρό. Και βέβαια δεν παραλείπουμε και τα Λεύκαρα. Όπου τα Λεύκαρα, την Ανόγυρα, αρχαίο μοναστήρι, προσκύνημα, καθώς επίσης μαζί με το Σταυροβούνι έχουμε και την Ιερά Μονή Μύνθης. Όπου τιμάται εξαιρέτως ο Τίμιος και Ζώπιος Σταυρός. Μάλιστα. Και σίγουρα θα έχουμε και άλλα και ευχαριστούμε τους τηλεθεατές. Έχετε χαιρετισμούς και από την Αθήνα, όπου μας παρακολουθούν και ζητούν την ευχή σας και να είστε πάντα καλά. Είναι και εκτοπισμένοι από την κατεχόμενη πατρίδα μας. Να είναι καλά και να ζήσουμε μαζί την απελευθέρωση της πατρίδας μας όποτε ο Κύριος. Αμήν. Η εκπομπή «Εμείς και ο κόσμος μας» σας μεταφέρει και στην Ιερά Μονή Τιμίου Σταυρού, το Ιεροσόλυμα. Παρακαλώ, αν έχετε την καλοσύνη στο κοντρόλ. Και ένα σημαντικό στόπος το σημείο που παρακολουθήσαμε, κοινική σχολή παράλληλα. Ναι, είναι η Πατριαρχική Σχολή του Τιμίου Σταυρού στα Ιεροσόλυμα, όπου και η Μονή του Τιμίου Σταυρού. Μάλιστα. Αλλά θα πούμε και το εκκλησάκι στο Λόφο, περνώντας το δρόμο Λευκωσίας Λάρνακος, μόλις βρούμε την κοινότητα Λίμπια, Ολύμπια, με τον Άγιο Γεώργιο, τον νέο ναό του Αγίου Επιφανίου. Μάλιστα. Βεβαίως υπάρχει και ο Τίμιος Σταυρός, ο οποίος βεβαίως έχει τη δική του ιστορία. Οπτικά ολοκληρώνουμε σήμερα ακόμη ένα ταξίδι πίσω στα Ιεροσόλυμα, θεοφιλέστατε, με τον Πατριάρχη και άλλους αρχιερείς. Στο εκείνο ακριβώς σημείο όπου γίνεται αυτό το τελετουργικό και στο οποίο αναφερθήκατε, όπου δεν ανήκει στη δικαιοδοσία της Ορθόδοξης Χριστιανικής Εκκλησίας, αλλά είναι σε ένα άλλο σημείο όπου το επισκέπτονται για να γίνει όλη αυτή η τελετουργία και μέρος αυτής της πορείας. Το είδαμε προηγουμένως στο σημείο εκείνο, το οποίο είναι έξω από τον ναό. Έξω από τον ναό. Ναι.
Είναι συνέχεια αυτό που θα δούμε ή ναι, θα έχει σχέση με το κουβούκλιο. Είναι συνέχεια ακριβώς. Εντάξει. Παρακαλώ, αν έχει την καλοσύνη. Υπέρ των διακονούτων και διακονισάντων εν τη Αγία Μονή Ταύτη και υπέρ πάσης ψυχής χριστιανών Ορθοδόξων υγείαστε και σωτηρίας και αφές των αμαρτιών αυτών. Υπάρχεις και εσύ δόξα να πέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Θεωφιλέστατε, όπως διαπιστώνουμε, αυτό το σημείο του Σταυρού κλείνει μέσα του όλα τα σωτηριώδη γεγονότα που οικονόμησε η άπειρη αγάπη του Θεού για τον πεπτοκότα άνθρωπο. Και ας το χρησιμοποιήσουμε λοιπόν όσο μπορούμε πιο συχνά, αγιάζοντας με αυτό κάθε πτυχή της καθημερινής και πνευματικής μας ζωής. Ακριβώς. Όταν ο άνθρωπος έχει ταπεινό φρόνημα, πλημμυρίζεται από αγάπη προς τον Θεό και τον άνθρωπο, δύσκολο αλλά όχι ακατόρθωτο, και έχει σύμμαχο τον Τίμιο και Ζωοποιό Σταυρό, τότε γίνονται θαύματα στη ζωή μας. Και για να καταλάβουμε την αξία της σημερινής μέρας, αφιερωμένης εξ ολοκλήρου και καθολικά στον Τίμιο και Ζωοποιό Σταυρό, σήμερα είναι η μνήμη, η μέρα κοιμήσεως δηλαδή, του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου. Και εν τη σοφία της η Εκκλησία μετέθεσε την ημέρα εορτασμού της μνήμης του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου 13 Νοεμβρίου. Έτσι ώστε ούτε ο Άγιος Χρυσόστομος να μην έχει την τιμή που πρέπει και του αξίζει, αλλά και ούτε να συγχωνεύεται μέσα στην εορτή του Τιμίου Σταυρού. Άρα. Άρα ο καθένας μας ας έχουμε σταυρών φύλακα και προσωπικό και της Οικουμένης, σταυρών η ωραιότητα της Εκκλησίας, σταυρός βασιλέων και αρχόντων μας το κρατέωμα, σταυρός των πιστών το στήριγμα, σταυρός των αγγέλων η δόξα και των δαιμόνων το τραύμα. Δηλαδή όλων εκείνων των καταστάσεων που θέλουν να μας απομακρύνουν και να μας συσκοτήσουν. Θερμές ευχαριστήσεις. Χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά που ήσασταν σήμερα εδώ, την ευχή σας και να είστε πάντοτε καλά, και ευχαριστώ κάθε φορά που μας στηρίζετε και με την παρουσία σας μας τιμάτε στο στούντιο. Ευχαριστώ και εγώ. Να είστε πάντα καλά. Ευχαριστούμε πολύ και εσάς που μας κάνετε συντροφιά μέχρι αυτή την ώρα.
Ήταν η εκπομπή «Εμείς και ο κόσμος μας». Εμείς αύριο το πρωί 2 ώρες ραδιόφωνο στο πρώτο πρόγραμμα 97,2, 8 με 10 και στη συνέχεια άλλη μια ώρα τηλεόραση. Θερμές ευχαριστίες εκ μέρους όλων των καλών συναδέλφων πίσω από τις κάμερες και χιλιάδες τα ευχαριστώ για όλη αυτή τη βοήθεια όλων των καλών συναδέλφων. Στη σκηνοθεσία σήμερα και η καλή συνάδελφος Έλληχα Τζιπαρασκευά και η Άνδρεα Αγγελίδου. Να είστε πάντα καλά. Γεια χαρά.